Φορώντας τις στολές εργασίας τους, μάγειρες, ζαχαροπλάστες και εργαζόμενοι στο χώρο της κουζίνας συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου προκειμένου να εκφράσουν την αγωνία τους για το αβέβαιο εργασιακό τους μέλλον. Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος, είπαν χαρακτηριστικά, αφού σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς που κάνουν, μόνο στο νομό Ηρακλείου έχουν χαθεί περίπου 2.500 θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει κανένα ξενοδοχείο. Άρα, επομένως, μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί. Κατά συνέπεια αντιλαμβάνεσαι ότι και το μέλλον είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Γιατί δυστυχώς αρκετά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν. Εκεί λοιπόν είναι τα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά και δεν χωράει αποχή. Στα ξενοδοχεία θα έλεγα είναι λίγο πιο μαζεμένοι, αλλά υπάρχει και εκεί μεγάλη ανασφάλεια. Αλλά η μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια υπάρχει στην εστίαση. Η εστίαση έχει δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα και πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να καταλάβουμε και να δούμε μπροστά μας ότι το μέλλον δεν είναι ευίωνο. Οι μάγειρες, οι ζαχαροπλάστες αλλά και οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα πόστα της κουζίνας, είτε πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες είτε για καταστήματα εστίασης, το μόνο που ζητούν είναι την αποτελεσματική ενίσχυση του κλάδου τους με ουσιαστικά μέτρα στήριξης εκ μέρους της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή περίπου έχει γυρίσει το 60% των εργαζομένων στα ετήσια μαγαζιά, τα οποία δουλεύουν όλο το χρόνο, τα οποία άνοιξαν. Επίσης όμως δεν έχουν γυρίσει εργαζόμενοι καθόλου σε ποσοστό 0% στα εποχιακά μαγαζιά, τα οποία περιμέναν τους τουρίστες για να ανοίξουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν γίνει επιμερισμός έχει γυρίσει περίπου ένα στους τρεις εργαζόμενους στη δουλειά του και άλλοι δύο δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γυρίσουν και με ποιο τρόπο. Δημιουργούν ανασφάλειες για παγιοποίηση αντιεργατικών μέτρων όπως η εκπεριτροπή εργασία και κάποιων άλλων μέτρων. Και πραγματικά δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο και όσο δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στήριξης της απασχόλησης γενικότερα αλλά και ιδιότερα της βιομηχανίας της χώρας μας και του νησιού μας, αυτή του τουρισμού. Στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους, οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν παρέλειψαν να κάνουν ειδική μνήμα στα ασαφή όπως τα χαρακτήρισαν μέτρα που επιμένει, όπως είπα, να εξαγγέλει η κυβέρνηση και τα οποία απαιτούν χιλιάδες εργαζόμενους εκτός πλαισίου στήριξης.